Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση διοργάνωσε η τοπική επιτροπή Καβάλας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος την Πέμπτη στον κινηματογράφο Απόλλων με την προβολή της ταινίας Οκτώβρης, ενώ την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Παπαϊωάννου του Δημοτικού Οδείου Καβάλας διοργανώνεται συζήτηση για την Οκτωβριανή Επανάσταση με τη Θεάνο Καπέτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Βρισκόμαστε σήμερα το ΚΚΕ και ΕΚΝΕ στον κινηματογράφο Απόλλωνα. Θέλουμε στα πλαίσια των εορτασμών που κορυφώνονται αυτή την περίοδο για τα 100 χρόνια από τη μεγάλη σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση να αναδείξουμε πολλές πλευρές, όσο περισσότερες γίνεται, σχετικά με το μεγαλειώδες αυτό έργο που άφησε πίσω του ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα. Μια από αυτές τις πλευρές είναι ο κινηματογράφος με τους μεγάλους δημιουργούς του 20ου αιώνα, τους Σοβιετικούς. Ένας από αυτούς είναι ο Σεργέι Έιζενστάιν και σήμερα θα προβάλλουμε μια από τις κορυφαίες ταινίες του, τον Οκτώβρη, που δημιουργήθηκε το 1927, βασισμένη η ταινία στο έργο του Τζον Ριντ, οι 100 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Και ακριβώς θέλουμε να δείξουμε και μέσα από τη σημερινή μας εκδήλωση ότι ο σοσιαλισμός είναι αναγκαίος και επίκαιρος, ρεαλιστικός, και θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο αυτή την περίοδο που και το ΚΚΕ ξετυλίγει σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα πολύμορφες εκδηλώσεις, να έρθει κοντά στο ΚΚΕ, να αναρωτηθεί, να συζητήσει μαζί μας για το σοσιαλισμό, την σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση, τη μεγάλη αυτή επέτειο που σήμερα τιμούμε. Γι' αυτόν τον λόγο καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία της πόλης μας, την επόμενη Τετάρτη στις 25 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο, στην αίθουσα Παπαϊωάννου, να έρθει να παρακολουθήσει και να συζητήσει μαζί με το ΚΚΕ την ομιλία της συντρόφισσας Καπέτη Θεανό, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και ακριβώς εκεί θα θέλουμε να κάνουμε μια αναλυτική διεξοδική συζήτηση, να ρωτήσουν όσοι έχουν απορίες, να τοποθετηθούν γύρω από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα πρέπει πραγματικά να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης στη λαϊκή οικογένεια, στο εργοστάσιο, στους τόπους δουλειάς, παντού, η διέξοδος από τη σημερινή βαρβαρότητα, που για μας δεν είναι άλλη παρά ο σοσιαλισμός, που παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του, απέδειξε για 70 και πλέον χρόνια ότι είναι ένα ανώτερο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.